αλωνίζουν οι διαρρήκτες στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πρόβλημα έχει έτσι αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις τελευταία. Είναι δεικτικό το ότι δεν υπάρχει, σχεδόν όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν υποστεί βανδαλισμούς, συνήθως από στοιχεία ξένα προς το Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή σχολή που να μην έχει λαιλατηθεί από διαρρήκτες οι οποίοι αφαιρούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε ακόμη και βανδαλισμούς. Στο τμήμα φιλοσοφίας σπάσανε πόρτες, σπάσανε παράθυρα, σπάσανε τζάμια και από όσο γνωρίζουμε δεν πήρανε τίποτα. Αυτό έχει συμβεί και σε άλλες σχολές. Δηλαδή είναι φρικτό το ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν αν θέλετε στόχο το κέρδος, αλλά απλά και μόνο την καταστροφή. Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχουν σπίτια κοντά, οπότε και διακίνηση ναρκωτικών μπορεί να γίνει εύκολα και διαρρήξη αυτοκίνητα. Εντάξει, αυτοκίνητα δεν υπάρχουν τόσο πολλά, ναι. Απλώς σε σχολές πιο πολύ παίρνουν εξοπλισμό. Επίσης έχουν καταγραφεί αρπαγές τσαντών αλλά και επιθέσεις σε καθηγητές και φοιτήτριες και στους κινούνται στο χώρο του Πανεπιστημίου τις νυχτερινές κυρίως ώρες. Τα πρωινά υπάρχει και κόσμος στο Πανεπιστημίου που κυκλοφορεί. Τα βράδια που αργά που νυχτώνει κτλ. Ούτε φωτισμός υπάρχει ιδιαίτερος, εκεί είναι πιο επικίνδυνα. Ήσαν περιστατικά στα οποία φοιτητές ή φοιτήτριες δέχτηκαν επίθεση από μικρούς σε ηλικία Ρωμά, με πέτρες, με αποτέλεσμα να έχουμε μέχρι και επίσκεψη στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοηθήσεις. Τελευταίο κρούσμα αυτό της διάρρηξης του γιοταχή αυτοκινήτου ενός καθηγητή, όπου τρεις δράσεις κατάφεραν να παραβιάσουν την πόρτα και να αφαιρέσουν το ραδιοσυντή, όμως έγινε αντιληπτή από έναν άλλον καθηγητή και έναν φοιτητή. Ευτυχώς συνελήφθη από εμάς, ενώ έκανε ζημιές σε ένα αυτοκίνητο ενός συναδέλφου. Και έτσι εχθές το δικαστήριο το κατεδίκασε, από όσο γνωρίζω, σε 4 μήνες με αναστολή. Ο Πρίτανης Γιώργος Παναγιωτάκης είχε ζητήσει τη μετάταξη 9 με 10 υπαλλήλων του ΟΣΕ στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής του οργανισμού με αποκλειστικό αντικείμενο τη φύλαξη των χώρων του. Τελικά το αίτημα δεν εισακούστηκε, αν και οι υπάλληλοι το επιθυμούσαν. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κτίρια και δεν μπορούν να βρίσκονται παντού. Τώρα δεν ξέρω όμως και τι είναι κατάλληλο να γίνει, να αυξηθεί η φύλαξη. Ο κ. Παναγιωτάκης προσανατολίζεται να συνάψει ιδιωτικές συμβάσεις με φύλακες για να προστατέψει τους χώρους του Ιδρύματος.